Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Διακόπτουμε την κανονική ροή του προγράμματός μας, καθώς πριν από λίγο είχαμε πυροβολισμού σε συνευλιακό χώρο στη Μόσχα. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Στη σύνδεσμη μας βρίσκεται ο ανταποκριτής του Open στη Μόσχα, Θανάση Αβγερινός. Θανάση, σε ακούμε. Καλησπέρα από τη Μόσχα. Φαίνεται πως ζούμε με κάτι που μοιάζει μάλλον με τρομοκρατική επίθεση σε ένα από τα πολύ γνωστά θέατρα της Ρωσικής Πρωτεύουσας, αίθουσα συναυλιών. Είναι το Crocus City Hall στα περίχωρα της Μόσχας. Βρισκόταν σε εξέλιξη μια συναυλία συγκροτήματος όταν εισέβαλαν τουλάχιστον τρεις μασκοφόροι στην αίθουσα. Άνοιξαν πύρα εναντίον θεατών και οποιουδήποτε βρισκόταν εκείνη τη στιγμή. Τα βλέπουμε αυτή τη στιγμή και τα πλάνα μας. Τα ακούμε, μπορούμε να τα ακούσουμε. Οι θαμώνες του θεάτρου αυτού, οι θεατές αναγκάστηκαν να ξαπλώσουν οι περισσότεροι στο έδαφος για να γλιτώσουν. Οι πρώτες πληροφορίες μιλούν για μεγάλο αριθμό τραυματιών και σίγουρα ύπαρξη νεκρών, χωρίς όμως επισήμως να υπάρχει σαφής εικόνα για το πόσοι μπορεί να είναι αυτοί. Γνωρίζουμε ότι προς την περιοχή κατευθύνονται ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας και της Ρωσικής Εθνοφρουράς. Βρίσκονται προφανώς σε κινητοποίηση, όπως ανέφερε και ο κυβερνήτης της περιφέρειας της Μόσχας, Αντρέι Βορομπιόφ, μια σειρά δυνάμεις και υπηρεσίες που κινούνται προς την περιοχή. Φαίνεται όμως πως δεν ήταν προετοιμασμένοι για κάτι τέτοιο. Δεν είναι ακόμη σαφές τι προέλευσης είναι οι οπλοφόροι, αυτοί που άνοιξαν πυρ. Επειδή όλα βρίσκονται σε εξέλιξη, δεν γνωρίζουμε ακόμη αν έχει επιτευχθεί οτιδήποτε, δηλαδή η σύλληψή τους ή ενδεχομένως ανταλλαγή πυρών με την αστυνομία και τις ειδικές δυνάμεις που έχουν σπεύσει εκεί. Τα ρωσικά κοινωνικά δίκτυα είναι γεμάτα ανησυχία με βίντεο από την περιοχή και από το συμβάν. Αντιστοίχως έχουν με έκτακτη ροή ξεκινήσει να μεταδίδουν ειδήσεις και τα περισσότερα ρωσικά μέσα ενημέρωσης. Όμως μέχρι στιγμής υπάρχει μεγάλη ασάφεια σε σχέση με το τι ακριβώς συνέβη, ποιοι είναι οι δράστες και μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτή η ιστορία, γιατί βέβαια κανείς δεν μπορεί να πει με σαφήνεια ποιος είναι ο αριθμός των θυμάτων αυτή τη στιγμή. Αναφέρθηκε λοιπόν και έκρηξη σύμφωνα με τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης. Μπορούμε να μάθουμε και στη συνέχεια τον ακριβή αριθμό, καθώς υπάρχει φόβος για μεγάλος αριθμός νεκρών. Οι τραυματίες είναι ήδη πολλοί, όπως χαρακτηριστικά αναφέραμε. Βρίσκεται σε εξέλιξη πυρκαγιά στο θέατρο. Το σίγουρο καπνό είναι ότι τουλάχιστον μία χειροβοβίδα που χρησιμοποιήθηκε είναι η αιτία και της πυρκαγιάς. Ο καπνός της φωτιάς αυτής φαίνεται από μεγάλη απόσταση. Υπάρχουν πολλά βίντεο που το επιβεβαιώνουν. Ακριβώς, είναι και σε κατάσταση πανικού όλοι εκεί πέρα που βρίσκονταν και στον χώρο αλλά και στη γύρω περιοχή. Μάλιστα, Θανάση, ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, για οτιδήποτε νεότερο θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, καλό σας βράδυ.